Από το ένα ιατρείο στο άλλο θα πρέπει να πηγαίνουν από Δευτέρα οι ασθενείς που θέλουν να ελέγξουν την υγεία τους ή να γράψουν εξετάσεις για πολλές παθήσεις. Το Υπουργείο Υγείας πάβει το δικαίωμα στους παθολόγους και στους γενικούς ιατρούς να γράφουν στους ασθενείς οποιαδήποτε εξέταση και τους επιβάλλει να τους παραπέμπουν σε γιατρό ανάλογα με τα συμπτώματα και την κάθε πάθηση. Και βάσει μιας εγκυκλίου από τη Δευτέρα μειώνονται οι εξετάσεις στους γιατρούς, στους παθολόγους και προχωρούν σε εξειδικευμένες εξετάσεις. Παραδείγματος χάρη, όταν θέλει κάποιος κάποιες εξετάσεις για ενδοκρινολόγο, πρέπει να απευθύνεται στους ενδοκρινολόγους ή ουρολόγους ή οτιδήποτε. Πάβει πλέον το δικαίωμα η πολιτεία στους γιατρούς, στους γενικούς, να γράφουν οποιαδήποτε εξέταση. Αφού έχουμε ένα γιατρό γενικό παθολόγο, γιατί να μην γράφει και το ένα και το άλλο, πρέπει να πηγαίνουμε σε κάθε ειδικότητα. Δηλαδή πρέπει να ασχολούμαστε μια ζωή για να γράφουμε, να διαγυρίζουμε, για να περιμένουμε ουρά, αυτά εξεφτύλα. Το μάρμαρο θα το πληρώσουν και πάλι οι ασφαλισμένοι, λένε οι συνδικαλιστές του χώρου της υγείας, καθώς θα υποστούν την απίστευτη ταλαιπωρία της μετακίνησης από γιατρό σε γιατρό, την πολύωρη αναμονή λόγου του φόρτου εργασίας και φυσικά το κόστος των επισκέψεων. Έχουν κάνει αυτό το τρίκ. Και από ό,τι καταλαβαίνετε, θα επιβαρύνει για άλλη μια φορά ακόμα τη τσέπη του κάθε εργαζόμενου, του κάθε ασφαλισμένου. Μπορούν να βρουν τρόπους να μειώσουν, να μην φτάσουν άκρο στο άλλο, αλλά αυτό είναι μια μεσοβέζικη λύση. Θα αρχίσει μια ταλαιπωρία στους ασφαλισμένους από γιατρό σε γιατρό. Για να γράψουν μια εξέταση πρέπει να πάνε σε 3-4 γιατρούς. Και το όφελος ποιο θα είναι? Τίποτα. Για λύση το κράτος. Δηλαδή δεν μπορούμε να πάρουμε φάρμακα. Πάμε στον γιατρό, είναι 200 άνθρωποι, λέει άντα φύγουμε. Πρέπει να πληρώνουμε απ' έξω. Τι πρέπει να γίνει εδώ πέρα δηλαδή? Να μας πάρει τα βιλιάρια και εξάμεσα μας μετά. Είναι λύση αυτή τώρα που μιλάνε για τέτοιες... Η ταλαιπωρία που έχει ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή είναι απερίγραφη. Δεν μπορείς δηλαδή να περιγράψεις πραγματικά όταν πας σε ένα ιατρείο και είναι 50 άτομα και περιμένουν να γράψουν φάρμακα. Και όλα αυτά στο πλαίσιο της απόφασης του Υπουργείου Υγείας να μπει πλαφόν και στις διαγνωστικές εξετάσεις του ΕΟΠΗ ανάλογα με τον πληθυσμό και τις ανάγκες του οργανισμού το προηγούμενο έτος, ενώ η φαρμακευτική δαπάνη δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για το 2014 και το 2015. Εμείς απαιτούμε ο κόσμος, εφόσον πληρώνει για να έχει ασφάλεια, όλες οι εξετάσεις να γράφονται, να εκτελούνται δωρεάν για τους ασφαλισμένους. Απαιτούμε λοιπόν δωρεάν συστήματα υγείας και στους ιδιώτες και στους δημόσιο και πρόσβαση σε όλους τους ασφαλισμένους. Το γράφει του ουρικού οξύ, του προστάτη. Πρέπει να πάω στο ουρολόγο για να τα γράψει. Ασφαλώς, πρέπει να πάω στη Χανιόπορτα. Σύμφωνα με τους γιατρούς, οι περιορισμοί δημιουργούν δυσλειτουργίες που κάνουν τη διαδικασία του ελέγχου του ασθενή χρονοβόρα και δύσκολη, ενώ δυσκολεύεται παράλληλα και η σωστή διάγνωση.